Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα υποδεχόμαστε στη Μεγαλόπολη, στο Δημαρχείο της πόλης και του Δήμου, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, τον Γιώργο Τοδέδε. Δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την πόλη μας, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολείται με ζητήματα της ευρύτερης περιοχής. Βεβαίως έρχεται και υπό την παράλληλη αυτές τις ημέρες, αυτό το καιρό, ιδιότητά του ως υποψήφιος επικεφαλής της παράταξης που διεκδικεί την περιφερειακή αρχή στις εκλογές του Μαΐου, Νέοι Δρόμοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή σας, για την φιλοξενία σας, για τη σημερινή παρουσία σας εδώ, σε αυτή την επίσκεψή μας, που εκτός από την συνέχεια μιας συνεργασίας πολλών ετών όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχει να κάνει και με τα επίκαιρα ζητήματα της περίοδου, που είναι οι τρέχουσες αυτοδιοικητικές εκλογές. Πράγματι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, είχαμε μια μακρά πορεία συνεργασίας, καθώς είχαμε τόσο την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Μωρέας, που ξεκινήσαμε το 2015, το Δεκέμβριο του 2015, αναθεωρώντας τη σύμβασή του, με τον κόπο της Μεγαλόπολης και τη συνέχεια του, προς την Καλαμάτα με την κατασκευή της περιπεριοικής Καλαμάτας και προς τη Σπάρτη με την κατασκευή του κλάδου Λεύκου Σπάρτη, τότε υπήρξε η παρέμβαση του Δημάρχου και των τοπικών αρχών ώστε να υπάρξουν βελτιωμένες εκλογές της Εθνικής Μελετικής Διευθυντικής Συμμετοχής της Μεγαλόπολης, της πόλης. Πράγμα το οποίο έγινε εφικτό χάρη σε μια θετική συνεργασία που υπήρξε. Και φυσικά την συνεργασία στην αντιμετώπιση των ημερικών φαινομένων το 2016 που έπληξαν μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα την πόλη, για τα οποία έργα που απαιτήθηκαν και απαιτούνται με χαρά από σήμερα ότι βρίσκονται πια στην τροχιά υλοποίηση. Ο Δήμος Μεγαλόπολης είναι ένας Δήμος, θα έλεγα, ιδιαίτερος του νομού Αρκαδίας, τόσο εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, όσο και εξαιτίας λειτουργίας με την ιδιωτική της μονάδας της ΕΡΗ, με έναν κόσμο ιδιαίτερα ευαίσθητο, ιδιαίτερα προβληματισμένο, αλλά και ιδιαίτερα θετικό σε ζητήματα που αφορούν την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου του, μέσα από εργασίες που εξασφαλίζουν και θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και περιβαλλοντική ισορροπία. Αυτά τα ζητήματα και πολλά άλλα θα μας δοθεί η δυνατότητα σήμερα και να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε και να εκφράσουμε και κάποιες βασικές απόψεις και θέσεις σε μια πορεία επικοινωνία με τους πολίτες που θα έχουμε στα πλαίσια της παρουσίας της παράταξής μας στον νέο δρόμο εν ώψη των επερχόμενων περιφερειακών εκλογών που μέσα στις προγραμματισμένες τις επισκέψεις είναι και σήμερα μια ολοήμερη περιοδία στο Δήμο Μεγαλόπολης και την περιοχή της πόλης Μεγαλόπολης, που ξεκινά από την επίσκεψη στο Δημαρχείο, τις δημοτικές υπηρεσίες και τους υπαλλήλους, θα συνεχιστεί στην Λαϊκή Αγορά και στο Δημοτικό Κέντρο της πόλης και συνέχεια στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Δήμο. Άρα θα έχουμε δυνατότητα σε πολύ λίγο χρόνο, σε συζήτηση με τους δημότες, σε συζήτηση με τους πολίτες, να αναπτύξουμε θέσεις, απόψεις, ανταλλαγή προβληματισμών και την τεχνολογία, ώστε τα βασικά στοιχεία που αφορούν την περιοχή να αποτυπωθούν και στο πρόγραμμα της παράταξης μας, της παράταξης του νέου δρόμου για την Μελόπολης. Σας ευχαριστώ. Να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Γενικό. Δεν θα έπρεπε από περισσότερο, ακουστήκανε πάρα πολλά και από τον Δήμαρχο και από τον Γενικό. Αυτό που θα ήθελα να επιμείνω είναι για τις ιδιαιτερότητες της Αρκαδίας και της πόλης μας γενικότερα. Είναι πολλά τα προβλήματα που πρέπει να το δούμε ως υποψήφιος περιφερειάρχης και εύχομαι καλή επιτυχία στο συνδυασμό. Όμως η Μεγαλόπολη έχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτό που λέγαμε με την λιμνητική περίοδο έχει φτάσει με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουν έρθει της βιομηχανίας της Μεγαλόπολης, της ΔΕΗ, που η οικονομία της Μεγαλόπολης έχει στηριχτεί
όλο αυτό το χρονικό διάστημα στη ΔΕΗ έχει έρθει πολύ πιο σύντομα. Και θα πρέπει να δούμε τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση και κεντρική εξουσία πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με θέσεις εργασίας, με τέτοιες οικοδομές με θέσεις εργασίας. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν τα οποία θα τα πούμε στην πορεία και να συμπεριληφθούν στο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω εγώ στη Μεγαλόπολη. Από τον φίλο κύριο Γιώργο Δέντα, την παλιά κρατική περιφέρεια του Πελοποννήσου και σημερινό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και υποψήφιο περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Και θέλω να σας απευθύνω δύο ερωτήματα να μας απαντήσετε, γιατί είστε και μέσα στην κυβέρνηση. Το ένα θέμα, τοπικά θέματα της Μεγαλόπολης, το ένα θέμα αφορά, κυκλοφόρησαν κάποια δημοσιεύματα και αναφέρει την υποβάθμιση του υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μεγαλόπολης από υποκατάστημα σε γραφείο, ενώ δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα και όλοι οι υπάλληλοι όπως έπρεπε. Το ρωτάω σαν δημοτικό σύμβουλο και σαν μέλος οικογένειας εργαζόμενος στο ΕΦΚΑ Μεγαλόπολης. Μαθαίνουμε ότι στις 22 Απριλίου θα μεταφερθούν υπηρεσίες του ΕΦΚΑ Μεγαλόπολης στην Τρίπολη, θα γίνει μείωση του προσωπικού και ρωτάω εάν έχει ψηφιστεί ο νόμος το ΦΕΠ 8α 29 πρώτου 2019, και ρωτάω αν θα γίνει μείωση προσωπικού και αν θα ξεσηκωθούν οι οικογένειες από τη Μεγαλόπολη. Αυτό είναι το ένα ερώτημα και παρακαλώ να μας απαντήσει. Το δεύτερο, υπάρχει ένα θέμα εδώ στη Μεγαλόπολη εδώ και 40 χρόνια. Υπάρχουν μέσα στη Μεγαλόπολη εκείνη η μεταφορά 7 οικισμών από τους σεισμούς του 1965, 400 σπίτια προκατασκευασμένα από το κράτος, από τιμώματα τα οποία το κράτος ήρθε το σπίτι παραπολιθήκαν το 1973 και το 1978, ενώ ήταν ιδιωτικά, ήρθε το κράτος επάνω σε ιδιωτικά σπίτια και τοποθέτησε ελληνικά ταμεία δεσκευές, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί καρκινογόνα, έχουν απαγορευτεί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ολόκληρη από το έτος 2015. Έχω απευθύνει από το Σεπτέμβριο του 2018 έγγραφο προς το Δήμο Μεγαλόπολης και προς το Υπουργείο σας και τα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Οικοδομών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που είναι αρμόδιο για την απομάκρυνση των ελληνικών με τις προδιαγραφές που προβλέπονται και για την αντικατάσταση των αμύατων σκεπών. Αφορά είναι 400 σπίτια μέσα στη Μεγαλόπολη που ζουν κάτοικοι 40 χρόνια κάτω από το ελληνικό, που αυτό έχει απαγορευτεί. Δεν ζουν σήμερα, τη σημερινή εποχή, ούτε ζώα μέσα, ούτε στάβλοι δεν γίνονται κάτω από ελληνικό. Είναι απαράδεκτο. Είναι έσχος να ζουν κάτοικοι σε 400 σπίτια εδώ στη Μεγαλόπολη κάτω από τα ελληνικά. Τι προτίθεται και σαν υποψήφιος περιφερειάρχης και σαν αρμόδιο Υπουργείο, αν έχετε στο πρόγραμμα κάτι να κάνει με το έτοιμο που σας έχω υποβάλει. Έχω έρθει επανειλημμένα στο Υπουργείο και στην Γενική Γραμματεία, έχω αφήσει εκεί τα έγγραφα, τα έχω κοινοποιήσει. Δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Εάν μπορείτε να απαντήσετε κάτι στον μεγαλοπολίτικο λαό εδώ πέρα και στους 2.000 κατοίκους που ζουν 40 χρόνια κάτω από τα καρκινογόνα ελληνικά σε αυτά τα σπίτια στις δύο μόμα Μεγαλόπολης. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ο Δήμος Μεγαλόπολης έτοιμάται το παλιάρι. Το γεγονιτόσιμο να διαχειρίζεται ο Δήμος Μεγαλόπολης για να μπορεί να φτιάξει κάποια πράγματα στην πόλη του για να έχουμε προετοιμαστεί για τη μεταλλητική περίοδο. Παρόλο τώρα την ΔΕΗ που λύθηκε αυτό έχει πει, εμείς σαν έτοιμα και σαν μεγαλοπολίτης θέλουμε το γεγονιτόσιμο να δεσμευτείτε, κύριε υποψήφιε, να το διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου ο Δήμος Μεγαλόπολης. Για να γίνονται έργα, γι' αυτό δίνεται, όπως και το Δαμά, τα παίρνουμε εμείς, είναι στο χώρο μας, έχει γίνει συνέντευξη των Δήμων τώρα, ήδη γινόταν στο Δήμο Παλαισία, στο Δήμο Γόντου και στη Μεγαλόπολη. Τώρα έχει γίνει αυτή τη συνέντευξη, οπότε δεν υπάρχει λόγο να διαχειρίζεται η περιφέρεια και εμείς έχουμε πρόβλημα με την περιφέρεια, το έπαιρνε και το έπαιρνε σε διάφορου. Και τέλος πάντων σχεδίαζε για μας, χωρίς εμάς. Θα ήθελα λοιπόν εσείς να δεσμευτείτε ότι αυτό θα το διαχειρίζετε ο Δήμος Μεγαλόπολης. Συμφωνείτε εμείς τώρα. Σήμερα το λέτε. Αλλού πες. Αλλού πες, όχι σε μένα, που έχω χτίσει αίμα. Που έχω χτίσει αίμα. Αλλά τι να κάνουμε, άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Θα καλωσορίσω και εγώ στο Δήμο Μεγαλόπολης φίλο το Γιώργο το Δέδε, ένα φίλο από παλιά, με κοινούς κοινωνικούς αγώνες και πολιτικούς αγώνες στο παρελθόν και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκλογές περιφερειακές που έρχονται.
Ο Γιώργος Οδέδες από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε αυτή η δημοτική αρχή στάθηκε στο πλευρό της, αναφέρθηκε η συνδετήρια και η επιχορήγηση που έγινε, η οικονομική επιχορήγηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο Δήμος τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πλημμύρες. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντί του. Θα μου πει κάποιος ότι έκανε το χρέος η κυβέρνηση, το χρέος του κράτους. Δεν είναι πάντα έτσι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όσο και αν είναι χρέος, αν δεν υπάρχουν κατάλληλοι ανθρώποι να ενδιαφερθούν και να ασχοληθούν με το πρόβλημα, δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα. Ο Γιώργος Οδέδες έδωσε τη λύση που έπρεπε να δοθεί για τη συνδετήρια αλλά και για τα έργα τα μερικά του Δήμου της Μεγαλόπολης και προσωπικά τον ευχαριστώ για αυτές τις ενέργειες. Του εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν εδώ αλλά και αυτά που έχει μεταφέρει ο Δήμαρχος, μια και είναι και υποψήφιος του συνδυασμού του και τα γνωρίζει. Και πιστεύω ότι δεν είναι η ώρα να αναφερθούμε τώρα να ζητάμε να λέμε σε αιτήματα διάφορα, αφού είναι ήδη γνώσεις και πιστεύω ότι θα κάνει ό,τι το καλύτερο αν εκλεγεί η περιφερειάρχης για την περιοχή του Μεγαλόπολη. Δεν είναι μόνο το ελληνικό σημείο. Είναι γι' αυτό που το Θανάση, που είναι το πιο σοβαρό για την περιοχή του Μεγαλόπολης, είναι ότι σήμερα, αγαπητέ Γιώργο, ήδη έχουν φύγει 40 οικογένειες με μεταθέσεις και έρχονται ακόμα άλλες 100 περίπου οικογένειες να φύγουν με μεταθέσεις από την περιοχή του Μεγαλόπολης. Καταλαβαίνεις ότι πολύ φοβόμαστε εδώ η Μεγαλόπολη να μην γίνει ένα καινούργιο Λάβριο. Με ανεργία, με φτώχεια και με υποβάθμιση της περιοχής. Εμείς που είμαστε, που θα είμαστε υποψήφοι δήμαρχοι, θα καταθέσουμε ο καθένας τα προγράμματά του, το λαό, θα κρίνει ο Δημότης ποιος είναι ο ικανός να εκλέξει για την επόμενη μέρα που αναφέρθηκε για την μεταλλητική περίοδο και που για αυτά τα ζητήματα όλα πιστεύω ότι και εσείς θα έχετε γνώση να μπορέσετε να τα υλοποιήσετε την επόμενη μέρα των εκλογών. Και πάλι, τερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία. Κύριε Δέδε, μια γρήγορη. Κύριε Δέδε. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα με την ευκαιρία της παρουσίας σας στη Μεγαλόπολη να ακούσουμε, γιατί δεν τα ακούσαμε, δύο-τρεις βασικούς άξονες που θα έχει ο Γιώργος Οδέδης και ο συνδυασμός του αν την επόμενη μέρα των εκλογών είσαστε στην Περιφερειακή Αρχή. Ένα κομμάτι λοιπόν της περιοχής Πελοποννήσου από τη Μεγαλόπολη που βιώνει αυτά που βιώνει, αν έχετε κάποιους βασικούς, πολύ γενικόλογους άξονες που θα μπορέσετε να βοηθήσετε την περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη γάμα των θεμάτων και να ξεκινήσω από το τελευταίο. Εμείς οι αντιλήτριοι έχουμε αναδείξει ως παράταση κάποια προβλήματα στρατηγικού χαρακτήρα που αφορούν την περιφέρεια και τα προβλήματά της. Για μας υπάρχουν δύο πρώτες προτεραιότητες που μπορούν να μπουν μπροστά από τότε σε τελείο και μετά. Η πρώτη αφορά την αλλαγή του μοντέλου διοίκησης της περιφέρειας. Και αυτό σημαίνει μια αποκαρδεδομένη δημοκρατική συλλογική λειτουργία που θα στηρίζεται περισσότερο στη συνενέση και τη σύνθεση απόψεων και όχι στη λογική της αρχής του ενός αγρός. Εγώ δεν διεκδικώ το αλάθητο, ούτε γνωρίζω τα πάντα. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ όμως είναι ότι με την ομάδα των συνεργατών μου έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα και μέσα από διαβούλευση και ανοιχτή διαδικασία με τους πολίτες μπορούμε να το κάνουμε να τρέξει πολύ γρήγορα. Μιλάμε λοιπόν για μια αλλαγή και νοοτροπίας και μοντέλου διοίκησης που νομίζω ότι είναι αυτό που μπορεί να μας οδηγήσει σε λύσεις που θα δίνουν απαντήσεις στα κοινωνικά ζητήματα της περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και στον αναπτυξιακό της προσανατολισμό. Το δεύτερο αφορά στα κοινωνικά ζητήματα της στρατηγικής της ανάπτυξης. Είμαστε από αυτούς που πιστεύουν ότι στο επίπεδο της ανάπτυξης έχουμε μείνει εξαιρετικά πίσω. Και έχουμε μείνει εξαιρετικά πίσω γιατί δεν σχεδιάσαμε με βάση στρατηγική και σχεδιασμένα και προσεκτικά βήματα το προηγούμενο διάστημα, αλλά περισσότερο η απερχόμενη περιφερειακή ηγεσία κινήθηκε στη λογική των εντυπωσιακών πυροτεχνημάτων που έρχονταν όμως πολύ γρήγορα χωρίς να αφήνουν αποτύπωμα ανάπτυξης στην περιφέρεια της προηγούμενης. Οι εκμεγάλες εξαγγελίες για έργα, για αεροδρόμιο στην Τρίπολη, για κοινοτροφικά πάρκα, για μεγάλα έργα υποδομής έμειναν και ενός κερδές περιορισμένου
Αυτό θεωρώ ότι δημιούργησε σε μια υστέρηση, αλλά πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην περιφέρεια του Βορείου, καθώς θα μας περνάει μέσα από τρεις βασικούς τομείς. Πρώτον, το κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης. Δεν θα αναλύσουμε καθένα, ξεχωριστά αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, το κομμάτι της ενέργειας. Με ό,τι αυτό σημαίνει όχι μόνο για τις υπάρξεις μονάδες, κάποιος από τους φίλους υποφανάσει σε μεγάλο λάθος ότι περνάμε στη μεταλλεργική εποχή, αλλά πρέπει να δούμε τι σημαίνει και αγωγός φυσικού αερίου και πώς μπορεί να διασυνδεθεί και με τους υπόλοιπους δύο νομούς που περιφωνήσουν, αλλά ταυτόχρονα και εκεί που περνάει να διασυνδεθεί με νοικοκυριά πρώτον, επιχειρήσεις δεύτερον, αρμονικές θερμοκηπιακές καλλιέργειες τρίτον, που δημιουργεί καινούριο διαφορετικό αποτύπωμα. Και τρίτο κομμάτι της στρατηγικής της ανάπτυξης πρέπει να είναι ο πρωτογενής τομέας με κορυφαίο θέμα τη διαχείριση του νερού. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε δίκτυα, φράγματα, λιμοδεξαμενές, φορείς διαχείρισης υδάτων, σε μια εποχή που νομίζω ότι οι αγροτικές καλλιέργειες και οι αγρότες της Πελοποννήσου έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ τη σωστή διαχείριση του νερού και για τη μείωση του κόστους του καλλιεργητικού, αλλά κυρίως για τη βελτίωση και τη διασημείωση του προϊόντος. Άρα νομίζω ότι πολύ απλά περιγράφω τα πρώτα βήματα ή τους πρώτους στόχους που βάζουμε εμείς μπροστά, αν με την ψήφο των πολιτών ή στην περιφερειακή αρχή από τον Σεπτέμβρη, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο, είναι αξιόπιστο και εφαρμόσιμο, δεν στηρίζεται σε επικοινωνιακό παιχνίδι ή μια προσπάθεια εντυπωσιασμού, αντίθετα στηρίζεται σε μια πορεία που μπορεί να χτιστεί βήμα με το βήμα και βήμα και μέρα με τη μέρα, δίνοντας έμφαση στη συνεργατική και συντηρητική λειτουργία που πρέπει να έχει η περιφέρεια με δήμους, με φορείς και με πολίτες. Κάτι που έλειψε τελευταία χρόνια. Ακριβώς αυτή τη βάση θέτω και την επίλυση των προβλημάτων που με θετικό τρόπο έθεσαν όλοι οι φίλοι του τραπεζού. Τα προβλήματα είναι κοινά και νομίζω ότι οι λύσεις πρέπει να διεκδικηθούν από κοινού. Γνωρίζω ότι ο Δήμος, για παράδειγμα, κάνει κάποιες κοινές συνάντησεις με τον ΕΦΚΑ ώστε να δει ακριβώς το τοπίο και να ξεκαθαρίσει τι πρέπει να γίνει. Σαφώς οφείλει να προχωρήσει η αντικατάσταση των σκεπών του αμιάντου και με την χρηματοδότηση που από κοινού πρέπει να δούμε σε σχέση με περιφέρεια, Δήμος, Υπουργεία να προχωρήσει τα κύματα η διαδικασία. Δεν μπορεί λοιπόν στον πρώτο αιώνα να μένουν άνθρωποι σε αυτές τις συνθήκες. Όταν τα αποτελέσματά τους τα έχουμε δει όχι μόνο εδώ, δίπλα μας, παντού. Και φυσικά χρειάζεται μια συνολική παρέμβαση για τη διάθεση του δημιουργικού και τον τρόπο διαχείρισής του. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ακόμα και στην υπάρχουσα νομοθεσία πώς γίνεται η διαχείριση. Και αν οι πόλοι που πρέπει να κατευθυνθούν προς τις περιοχές που το έχουν ανάγκη, τέλος πάντων λειτουργεί ως ανταποδοτικό όφελος στο λιμιτόσιμο, το παίρνουν με τον σωστό τρόπο και με τα σωστά έργα υποδομής. Σε αυτόν τον ανασχεδιασμό που πρέπει να γίνει, σαφώς και πρέπει να υπάρξει μια συλλογική δουλειά και από το Δήμο και από την Περιφέρεια και φυσικά από το Υπουργείο που έχει την κεντρική νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να υπάρξουν λύσεις που θα εκφράσουν συνεμές αλλά και καλύτερα αποτελέσματα λειτουργικά. Εμείς είμαστε μία παράταξη της συνέλευσης. Εγώ θα έλεγα ότι η απλή αναλογική βοηθάει παρατάξεις από τη δική μας και τις βοηθάει γιατί εμείς είμαστε μία παράταξη σύνθεσης απόψεων, συνενέσεων, διαλόγου, επικοινωνίας, ανοιχτής και πάνω από το τραπέζι. Και το εκλογικό σύστημα από το οποίο θα κυριαρχήσει από τις 1η Σεπτεμβρίου θα επιβάλλει τις συνεννές και τις συμφωνίες που είχε ανάγκη ο τόπος και να πάει μπροστά. Γνωρίζετε ότι καμία παράταξη από μόνη της δεν μπορεί να διοικήσει την περιφέρεια και το περιφερειακό συμβούλιο. Εκεί λοιπόν θα χρειαστούν συμφωνίες. Για μας συμφωνίες αυτές δεν μπορεί να είναι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι ή συμφωνίες κατανομής και νομής της εξουσίας. Ελάτε να μοιράσουμε θέσεις. Εμείς θέλουμε συμφωνίες αρχών και προγραμμάτων. Συμφωνίες για το πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε, με ποια βήματα θα υλοποιήσουμε τα συμφωνήματα. Άρα, ο διάλογος, η συνένεση, η σύνθεση απόψεων μπαίνει πια ως αναγκαία προϋπόθεση και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μέσα στη νέα Περιφερειακή Διοίκηση
και φυσικά μέσα στην καθημερινή σχέση της νέας περιφερειακής διοίκησης με τους πολίτες και τους θεσμούς και τους άλλους θεσμούς της αυτοδιοίκησης και τους πόλεις. Αυτό εμάς είμαστε χαρούμενοι που υπάρχει και είμαστε ικανοποιημένοι γιατί είμαστε μια τέτοια παράταξη, επειδή ακριβώς δεν στηρίζεται σε άλλα ζωνικές λογικές μονοκρατορίας, αλλά στηρίζεται στη λογική των συνενέσεων, των συμφωνιών αρχών και της εφαρμογής προγραμματικών δεσμών. Μας θυμάει η συμμετοχή καταρχήν του Δημάρχου της Μεγαλόπολης στο περιφερειακό ψηφοδέλτιο. Εξ όσων έχουμε ως δεδομένα σήμερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι ο μοναδικός ενεργεία δήμαρχος που ανέρχεται, όχι κατέρχεται, ανέρχεται στις περιφερειακές εκλογές. Και το λέω εντάξει, έχοντας υπηρετήσει τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Είναι χαρά μας ότι συμμετέχει στους νέους δρόμους και δίνει ένα ιδιαίτερο αυτοδιοικητικό στίγμα μέσα στην παράταξη. Με τη σειρά που κάθονται ο κεντρικηγόρος, συνοδοτήτης σας, ο Δημήτρης Ιωαννόπουλος, η Μαρία Κόντου από την μονάδα του ΔΕΗ, κοινωνικός μηχανικός που ξέρει τα προβλήματα από μέσα, η Τζέννη Δημητρακοπούλου, η οποία από παλιά έχει διαγράψει μια διαδρομή ιδιαίτερη στον χώρο και τον κοινωνικό και τον θεσμικό, ο Παναγιώτης Ογκανάς, ενεργεία περιφερειακός σύμβουλος, με μια ευρύτερη διαδρομή μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και η Μαρία Παπάλου, δασκάλα, διευθύντρια του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολη, ερετό μέλος του Συλλόγου των Δασκάλων, οι οποίοι είναι μια ομάδα από τους φίλους που στηρίζουν, συνεργάζονται εδώ με την παράταξη των νέων δρόμων, οι οποίοι δίνουν μαζί μας τη μάχη σε ένα ψηφοδέλτιο που χωρίζει για τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και την ηθική του συγκρότηση, αλλά και το κοινωνικό βελτιστικό του όλων στελεχών. Εμείς με τέτοια στελέχη είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τα αποτελέσματα και για την επιλογή την ηθική των πολιτών. Σας ευχαριστούμε.